Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Να ευχηθούμε από τώρα καλά Χριστούγεννα. Οφείλουμε να ευχόμεθα καλά Χριστούγεννα στους συνέλληνες για και όχι καλές γιορτές. Το τονίζουμε. Είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην 278η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Ενώ μας απομένουν μερικές ημέρες από τα Χριστούγεννα, προς τα Χριστούγεννα και είναι σαφές ότι η περιοχή μας όλο και περισσότερο προσελκύει το ενδιαφέρον αναμένοντας τα αποτελέσματα των σεισμικών ερευνών των πλοίων τα οποία ήδη βρίσκονται στις περιοχές νότιο-δυτικός της Πελοποννήσου και δυτικός και νοτιοδυτικός της Κρήτης. Την ίδια περίοδο κατά την οποία μετά την επάνωδο του Βένιαμιν Νετανιάχου στην ηγεσία του Ισραήλ, ένας παλιός καλός και τονίζω αξιόπιστος στρατηγικός φίλος των ελληνικών εθνικών συμφερόντων σε Ελλάδα και σε Κύπρο έχει τα ηνία. Ήδη είχαμε και κάποια δείγματα με ήττα, δηλαδή δαγκώματα, στις μεταξύ της Αγκύρας και Ιερουσαλήμ σχέσεις. Και αναφέρομαι στην σύλληψη 44 περίπου ατόμων με κατηγορία ότι ήταν κατάσκοποι της Μοσάντ από τις τουρκικές αρχές. Κάτι που, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν προϊονίζει και το καλύτερο για το προσεχές εγγύς μέλλον των νεοοθωμανικο-ισραηλινών σχέσεων. Όμως, η πιο σημαντική εξέλιξη, την περασμένη Τρίτη δεν προβλήθηκε η εκπομπή, λόγω, ζητώ συγγνώμη πάλι, εξαιρετικού μεγάλου φόρτου εργασίας, είχαμε μία κίνηση η οποία, ειλικρινώς, βοήθησε σε στρατηγικό επίπεδο τη χώρα μας, σε γεωπολιτικό επίπεδο την Αθήνα, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και εν γέννη την ελληνική κυβέρνηση και σχετίζεται με το περίφημο διάταγμα, εξοειδού και ο χάρτης, τον οποίο μπορείτε να απολαύσετε, είναι χάρτης με αραβικούς χαρακτήρες και αγγλοσαξονικούς, αγγλικούς με συγχωρείτε, ρώτα καμιά φορά λανθάνουσα, όπου πλέον ο πρόεδρος Σίση καθόρισε, χωρίς να έρθει προηγουμένως σε συνεννόηση με την Λιβύη, γιατί η Λιβύη είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα, στο ανατολικό τμήμα με επίκεντρο τη Βεγγάλη και το δυτικό με επίκεντρο την Τρίπολη, όπου ελέγχεται από τους Νεοοθωμανούς. Και έτσι, η Αίγυπτος, η οποία υποστηρίζει το ανατολικό τμήμα της Λιβύης υπό τον στρατάρχη Χάφταρ, προχώρησε σε μία, όπως άλλωστε επιτρέπεται να πράξει, σε ένα με διάταγμα τον καθορισμό των δυτικών ορίων αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Λιβύη. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι, από την εκπομπές πάρα πολλούς αναλυτάς και έχετε διαμορφώσει ιδία ανάποψη. Αυτό που θέλω να πω στην παρούσα εκπομπή είναι το εξής. Αυτό το διάταγμα είναι εκείνο ακριβώς το σημείο, την ενέργεια που αναμέναμε από την φίλη και σύμμαχο Αίγυπτο, ούτως ώστε να τσακίσει, αν θέλετε να ακυρώσει, είναι ποδοσφαιρική έκφραση το τσακίζω, αλλά μερικές φορές χρειαζόμαστε και τέτοιου είδους εκφράσεις, όταν ο Ερντογάν παραδείγματος χάρη μας απειλεί με πυράβλουστα υφούν ότι θα πλήξει την Αθήνα, είναι προφανές ότι και για μία ακόμη φορά θα πολεμήσουμε αν χρειαστεί υποσκύη. Όπως είχε αναφέρει ο Διηνέκης, ο Λακεδαιμόνιος, όταν του είπαν ότι τα εχθρικά βέλη είναι τόσα πολλά που θα σκεπάζουν τον ήλιο, προσπαθώντας να τους αποθαρρύνουν από το να αντισταθούν στις θερμοπύλες. Και έμεινε στην ιστορία. Υποσκιάν δηλαδή. Βέβαια, εμείς θα έχουμε τη δική μας σκιά, όπως θα δούμε στη συνέχεια, από την πολεμική μας αεροπορία και από τα δικά μας οπλικά συστήματα. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, το περίφημο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, οποιοδήποτε μπορεί να προχωρήσει μονομερώς σε ανακήρυξη ΑΟΣ, να καταθέσει τεταγμένες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών,
Με τη μόνη διαφορά ότι καμία τέτοια κίνηση δεν πρέπει να μένει αναπάντητη. Ουσιαστικά έκλεισε μία τριάς πράξεων εκ μέρους της Αιγύπτου, εκ των οποίων και οι τρεις συμπλέουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, όχι όμως σε 100% όπως τα θέλαμε, με τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Σε τι αναφέρομαι. Ξεκινώντας, στις 17 Φεβρουαρίου του 2003, η Αιγυπτιακή κυβέρνηση, πάλι με τον Σίση, επικεφαλής, ως επικεφαλή, υπέγραψε τη Συμφωνία Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Κύπρο. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο καθορίστηκαν αυτά ακριβώς τα πάρα πολύ σημαντικά σύνορα εκμεταλλεύσεως, δεν είναι κυριαρχία, είναι εκμετάλλευση. Η κυριαρχία ασκείται στα ναυτικά μίλια, σε ξηρά, συγγνώμη, σε θάλασσα και σε αέρα. Υπάρχει το εφήρ, το οποίο ασκείται έλεγχος, και εδώ έχουμε να κάνουμε με οικονομικά δικαιώματα που μπορεί το παράλληλο, το παράκτιο ή το παράλληλο κράτος να διεκδικήσει και να ασκήσει. Με αυτόν λοιπόν ακριβώς τον τρόπο, η Κύπρος, και τη βλέπετε ενιαία όπως θα πρέπει να εμφανίζεται σε όλα τα διεθνή φόρα και κυρίως αναφέρομαι στο κομμάτι εκείνο που σχετίζεται με την γραφιστική απεικόνηση, η Κύπρος, η ενιαία Κύπρος, όπου το βόρειο τμήμα της τελεί υποκατοχή, μπόρεσε να προχωρήσει σε μια σειρά από έρευνες πάρα πολύ σημαντικές με τα περίφημα οικόπεδα νοτίως της Κύπρου, τα οποία και αυτά σε μεγάλο μέρος διεκδικεί η γαλάζια πατρίδα και οι αυθαίρετες, αγιογράφητες και ενάντια στο διεθνές δίκαιο τουρκικές αιτιάσεις και απαιτήσεις. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, ήδη από το 2003, προσέξτε, 20 έτη πριν, το λέμε αυτό για να καταλάβετε, 19 έτη πριν προς 20, σε μερικούς μήνες θα κλείσουν 20 χρόνια, η Κύπρος ήταν η πρώτη η οποία προχώρησε σε μια τέτοια συμφωνία υψής της γεωπολιτικής σημασίας και γεωοικονομικής με το Κάιρο, η Λευκοσία με το Κάιρο. Εμείς, ως Ελλάς, ως η μητέρα πατρίδα, ως οικητής του ελληνισμού, αργήσαμε πάρα πολύ και μόλις 17 έτη μετά, στις 6 Αυγούστου του 2020, υπεγράφει με την Ελλάδα η περίφημη συμφωνία στο πλαίσιο της Άγκλος με τις συντεταγμένες, όπου κυριολεκτικά εκεί η Ελλάς με την Αίγυπτο είχαν κάνει ένα σαφές αποφασιστικό βήμα συνεργασίας στον καθορισμό των συντεταγμένων, όπου στη συνέχεια θα καθοριζόντουσαν τα όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Πολύ θα θέλαμε με αυτόν τον τρόπο που προχώρησε η Αίγυπτος, η Ελλάς, μαζί με την Κύπρο, η Ελλάς και όχι η Κύπρος, ή αν θέλετε από κοινού μαζί, να προχωρήσουν σε αυτή την κήρυξη αυτών εδώ των συντεταγμένων σε μια συμφωνία η οποία μετά θα κοινοποιηθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και θα αφήσουμε πλέον τους Τούρκους να τριβάζουν περί άλλα. Τώρα, δύο έτη μετά, 13 Δεκεμβρίου του 2022, με αυτό το διάταγμα, η Αίγυπτος μπαίνει πάρα πολύ δυνατά σε ένα παιχνίδι που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον γεωστρατηγικό σημείο. Την Κρήτη. Ξέρετε, η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Κρήτη και η παρακείμενης νήσοι, ιδίως η Γάβδος και η Γαβδοπούλα εδώ που βλέπετε, αποκτούν μια πολύ μεγάλη γεωστρατηγική αξία, δεδομένου ότι από τη στιγμή που η Αθήνα και το Κάιρο έχουν συναποφασίσει, κυρίως αυτές οι δύο δυνάμεις, αφήνουμε στην άκρη προς το παρόν την Κύπρο, την Λιβύη και σαφώς την Τουρκία, να συνεργαστούν σε αυτό τον χώρο εδώ που βλέπετε, αυτομάτως αναβαθμίζεται η αξία του γεωγραφικού εκείνου τμήματος, το οποίο είναι εγκύτερο στη γραμμή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Γιατί αυτό εδώ το τμήμα που βλέπετε, όπου διαλύει, ακυρώνει το τουρκολιβικό μνημόνιο, έχει και πέπρωται να έχει μια εξαιρετικά μεγάλη γεωστρατηγική σημασία.
Τι θέλω να πω. Η Κύπρος δεν είναι η Κρήτη. Ο ελληνισμός έχει δύο καρδιές. Νησιωτικές μεγάλες καρδιές. Την Κύπρο και την Κρήτη. Εύχομαι συντόμως, όσο πιο συντόμως γίνεται, και η Λευκωσία και η Κύπρος να απελευθερωθούν και να ενταχθούν στην αγκάλη της μητέρας πατρίδος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η Κρήτη είναι μία νήσος που φιλοξενεί μία από τα, λόγω του σπανίου φαινομένου του φυσικού λιμένος της Σούδας, φιλοξενεί μία τεράστια αμερικανονατοϊκή βάση. Μάλιστα, εάν ασχοληθείτε με το Google Earth, δηλαδή να εντοπίσετε με δορυφορικό τρόπο τη Χερσόνησο, θα δείτε εδώ, συγγνώμη, θα δείτε λοιπόν εδώ στη Σούδα το διάδρομο, εκεί που φιλοξενείται η 115 πτέρυγα μάχης της πολεμικής μας αεροπορίας, μαζί με τις συναφείς εγκαταστάσεις και τις λοιπές υποδομές, τις συμμαχικές και ελληνικές. Η Κρήτη όμως δεν αποτελεί απλά μία νήσο στην οποία θα μπορούν να έρχονται ομάδες μάχης αεροπλανοφόρων, ομάδες κρούσης, συγγνώμη, αεροπλανοφόρων που σας ονομάζουμε, Carrier Strike Group, ή πλοία αμφιβίων επιχειρήσεων των Αμερικανών πεζοναυτών, ή να φιλοξενεί μαχητικά αεροσκάφη από το Αμερικανικό Ναυτικό, την πολεμική αεροπορία και τους πεζοναύτες. Η Κρήτη πρέπει πλέον να κοιτά όχι μόνο προς βορρά και ανατολάς, αλλά και προς νότον, νότια-ανατολικός και νότιο-δυτικός. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει πλήρως, στο πλαίσιο που αφορά την Κρήτη, όλη η σχεδιαζόμενη υποδομή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Δηλαδή να γίνει μια κάθετος ενίσχυσης αυτών. Πρακτικά. Ξέρετε, πριν από 10 και πλέον χρόνια είχα γράψει ένα άρθρο και μάλλον μια σειρά από άρθρα στα οποία αναφερόμουν στην αναγκαιότητα αναβαθμίσεως της Σούδας, της βάσεως στον άφταθμο Κρήτης που διατηρεί το πολεμικό ναυτικό, ούτως ώστε να μπορούν από εκεί να όχι απλώς να φιλοξενηθούν μια πλοία μεγαλύτερου εκτοπίσματος, βλέποντας προς το μέλλον, αλλά θα πρέπει το ναυτικό να εγκαταλείψει τη Σαλαμίνα. Υπάρχει λόγος το ναυτικό να διατηρεί το σύνολο των δυνάμεών του στη Σαλαμίνα και να αρχίσει να μετεγκαθίσταται στη Μεγαλόνησο, στην Κρήτη. Αυτό για να γίνει απαιτούνται υποδομές, κτίρια και κυρίως μια νέα αναδιοργάνωση μαζί με τις νέες μονάδες του στόλου, αυτές που έχουμε και αυτές που ενδεχομένως που έχουμε παραγγείλει και που θα παραλάβουμε, ούτως ώστε η Κρήτη από πλευράς πλέον πολεμικού ναυτικού να γίνει η έδρα, το ορμητήριο, η νέα λίμνος. Η νέα λίμνος σκεπτόμενη τη λίμνο των Βαλκανικών πολέμων. Γιατί από εδώ θα πρέπει να ξεκινήσουν οι μονάδες του πολεμικού ναυτικού για να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους επιδρομής, τους Νεοοθωμανούς, συγγνώμη, επιδρομής, στην περιοχή της νοτιοανατολικού Αιγαίου και της κεντρικής Μεσογείου. Αυτό που θέλω επίσης να πω είναι ότι το ναυτικό, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης και φυσικά το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης έχει ήδη προγραμματίσει κονδύλια και δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τελειώσαμε? Όχι. Από παλιά υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Όταν λέμε παλιά, τουλάχιστον 15 ετίας. Εάν και κατά πόσον η αεροπορική βάση στο Καστέλι, η οποία συνορεύει πλέον με πολιτικό αεροδρόμιο, θα μπορούσε να μετεξελιχθεί, γιατί εκεί υπήρχαν μονάδες διασποράς, δηλαδή αεροσκάφη τα οποία βρίσκονταν σε ρέντινε, σε ετοιμότητα στο Καστέλι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις υπερπτήσεις και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου από την τουρκική αεροπορία. Και
σκέπτονταν πώς θα μπορούσε όλο αυτό να μετασχηματιστεί σε κάτι πολύ πιο δυναμικό, ενεργό, ζωντανό και πιο οργανικό. Άρα λοιπόν, η σμιναρχία μάχης η οποία ευρίσκεται στην περιοχή θα μπορούσε να μεταξελιχθεί σε μοίρα. Και γιατί όχι, σε πτέρυγα μάχης. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να γίνει μεταστάθμευση μαχητικών ή και προσθήκη νέων μαχητικών. Εμείς αυτή τη στιγμή με την αναβάθμιση του οπλοστασίου μας με την προσθήκη αριθμητικών στον Ραφάλ είναι ένα θετικό σημείο, ακόμα και με τα F-35. Εντούτοις όμως θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη κατανομή της αεροπορικής μας ισχύως ούτως ώστε πιθανόν να προχωρήσει και η αναβάθμιση της συγκεκριμένης βάσεως σε οργανική μονάδα, και η σμιναρχία είναι εννοείται, σε επίπεδο μοίρας. Αυτό το καλεί η νέα τάξη πραγμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Και τώρα πλέον φεύγουμε από την Ανατολική Μεσόγειο και κινούμαστε προς την Κεντρική Μεσόγειο, στο Λιβικό Πέλαγος. Είναι προφανές ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στη Λιβύη μας αφορά. Και αν δείτε τις αποστάσεις, παρότι οι Ιταλοί έχουν λόγω ιστορίας, προσφάτου ιστορίας, μεγαλύτερο ειδικό ρόλο στα τεκτενόμενα της Λιβύης, τα τωρινά και τα μελλοντικά, εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθούμε άπρακτη αυτό που συμβαίνει τουλάχιστον στην περιοχή της Ανατολικής Λιβύης. Και δεν ξέρουμε αν η χώρα θα ενοποιηθεί ή θα οδηγηθεί σε μια μόνιμη διχοτόμηση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Λιβύης. Όμως, σε κάθε περίπτωση, η τουρκική απειλή θα προέλθει από την Τρίπολη, από την περιοχή της Τριπολίτιδος, από την περιοχή ενδεχομένως και της Κυρηναϊκής, ναι, εάν φυσικά η Δυτική Λιβύη επικρατήσει της Ανατολικής. Όταν σχεδιάζει για μήνες, σχεδιάζει για χρόνια και για δεκαετίες. Σε επίπεδο λοιπόν στρατηγικού σχεδιασμού πολυετούς, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις οφείλουν πλέον να αναβαθμίσουν την Κρήτη σε μια πλατφόρμα, αυτό το αεροπλανοφόρο που βλέπετε, το αβύθιστο, όπου μονάδες του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας θα πρέπει να προστατεύουν την ίσο και να είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν, εάν αυτό απαιτηθεί, και επιχειρήσεις προστασίας των ελληνικών εθνικών συμφερόντων σε μια περιοχή που θα διέρχονται αγωγοί στο μέλλον, θα υπάρχουν εξέδρες αντλήσεως φυσικού αερίου και να μην είμαστε καθόλου μα καθόλου σίγουροι, έτσι, στο ότι μια εξέδρα θα φέρει, ας πούμε, μια αποτροπή. Ναι, η σημαία ξένη είναι σημείο αποτροπής, αλλά πρέπει και εμείς να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας. Ουέ και αλίμω να τα αφήσουμε σε άλλους αυτά. Και θα ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία να ξαναφέρουμε πάλι στη συζήτηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες την προνομιακή, το τονίζω, την προνομιακή συμμαχική εξυπηρέτησή μας μέσω της μεταφοράς πολεμικών πλοίων και μαχητικών μη επανδρομένων καθώς και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Εμείς πρέπει σε αυτό το σημείο να δούμε την εικόνα που θα προκύψει στην Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο την επόμενη 20ετία. Μια εικόνα που μπορεί να είναι αισιόδοξη, αλλά και όχι. Μια εικόνα που θα έχει μια Αίγυπτο η οποία θα είναι φιλική, αλλά και μια πιθανότητα η Αίγυπτος να αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα. Μια χώρα η οποία ξεπερνά τα 105 εκατομμύρια και οδεύει προς τα 150, αντιλαμβάνεστε τι προβλήμα θα έχει να αντιμετωπίσει εσωτερικό και με μια κοινότητα Ισλαμική των αδερφών μουσουλμάνων, η οποία λέγεται πλήρως σε επίπεδο ηγεσίας και δράσεων από την Άγκυρα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Να βοηθήσουμε τους φίλους μας, αυτό εννοώ, στην Αίγυπτο. Να βοηθήσουμε τους φίλους μας στη Λιβύη. Είμαι σαφής αυτό που λέω. Βοήθεια σε φίλους. Γιατί είναι φίλοι. Φίλος είναι όποιος, σε επίπεδο γεωπολιτικής, συμπλέει με τα εθνικά σου συμφέροντα. Και να φροντίσουμε αυτή η σύμπλευση να διαρκέσει. Να τους έχουμε μαζί. Να ξεχάσουν τα χρόνια που θα συμπλέουν μαζί μας. Να ξεχάσουν πόσα πολλά είναι εκείνα τα χιλιόμετρα, τα ναυτικά μίλια προκειμένου που θα πλέψουν, που ή θα έχουν πλέψει. Πάνω σε αυτά δομείται η φιλία. Η συνεργασία, στην άμυνα και αλλού. Τελειώσαμε. Όχι βέβαια. Η 71η αεραμεταφερόμενη
ταξιαρχία. Πρέπει να μεταφερθεί στην Κρήτη. Συζήτηση για αυτή, θυμάμαι από το 2002 που είχα κάνει ένα ρεπορτάζ στην 71η στο περιοδικό Αμυντική Επιθεώρηση, είχαμε ήδη συζήτηση για το γιατί δουλειά έχει αυτή η μονάδα εκεί, η οποία θα έπρεπε να είναι με τα ελικόπτερά τη. Τότε περιμέναμε να έρθουν περισσότερα ελικόπτερα, να είχαμε και τα NH90, άλλη ιστορία αυτή. Τώρα συζητάμε για πιθανότατα παραχωρήσεως ή αγοράς Black Hawk. Θα δούμε πώς θα συζητήσουμε τις ΗΠΑ σε αυτό το θέμα. Το ζήτημα είναι ότι η 71η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία πρέπει να εδρεύει στη Μεγαλόνησο. Και πρέπει να εδρεύει διότι, επειδή είναι αεροκίνητη μονάδα και αερομεταφερόμενων δυνατοτήτων, τα υπόλοιπα μέλη μαζί με σε 130 και συνού κλπ., η αεροπορία στρατού θα οφείλει να έχει μια δεύτερη ίσης επιχειρησιακής αξίας βάση ή σειρά βάσεων μικρών στρατοπέδων διευκολύνσεων, πείτε το όπως θέλετε, με υποστήριξη και όλα τα σχετικά, στην Κρήτη. Αυτό θα επιτρέψει στις μονάδες αυτές να μπορούν να δράσουν σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο και ή δυνατόν, το τονίζω, δεν είναι μόνο για το ζήτημα των εξεδρών, να μπορούν να κινηθούν προς Ανατολάς. Εδώ είναι το σημείο επίσης εχμής, το σύμβλεμα του Καστελορίζου, στα Ίμια και στα Πέριξ, της Ρόδου, αλλά και γιατί όχι εκτός των συνόρων. Τα χρόνια που θα έρθουν θα αναγκάσουν, νομοτελειακώς το λέγω, ναι, τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να πραγματοποιήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις εκτός του εδάφους τους, εκτός των εθνικών ορίων. Οδεύουμε σε περιφερειακές συγκρούσεις. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, τονίζω ξανά πάλι, γνωρίζοντας πολύ καλά τι λέω, ότι στα χρόνια που θα έλθουν θα αναγκαστούν, ναι, αναγκαλέ και θα υπήθονται, να επιχειρήσουν στο εξωτερικό, προστατεύοντας ευαίσθητες φιλίες, συμμαχίες και στρατηγικές σχέσεις. Και φυσικά τη Μεγαλόνησο, την Κύπρο. Τελειώσαμε. Όχι βέβαια. Η Κρήτη είναι μια νήσος η οποία φιλοξενεί το σύστημα S-300. Αυτό το οποίο είχαν αγοράσει οι Κύπροι και μετά από συμφωνία που έγινε μεταφέρθηκαν στη Μεγαλόνησο. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις μεταφοράς του στην Ουκρανία. Εγώ θέλω να είμαι πολύ σαφής σε αυτό που θα σας πω. Η περίοδος υπηρεσίας των ρωσικών οπλικών συστημάτων στην χώρα μας έχει ολοκληρωθεί. Για πολλούς και διαφόρους λόγους, αυτά τα συστήματα, τα οποία σε άλλες εποχές εξυπηρέτησαν ειδικές σχέσεις, τώρα πλέον έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, τόσο το TOR, όσο και τα OSA, όσο και το σύστημα S-300, θα πρέπει να αντικατασταθούν. Στην αντικατάστασή τους, είχα μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση με τον φίλο μου το Σάββατο Βλάση, τον εκδότη του Δουρίου Ήπου. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά για Patriot, εγώ είμαι θειασότης των ΘΑΔ για αντιβαλιστική άμυνα μεταξύ άλλων, κάτι που θα μπορούσε να μας προσφέρει σε ειδική σχέση η Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο αντιστοίχου οικονομικής στρατιωτικής βοηθείας, την οποία απολαμβάνει το Ισραήλ και η Αίγυπτος, να μας έδιναν αποστόφηση τάξεως, το έχω αναφέρει επανειλημμένως σε προηγούμενες, σε πλήστες εκπομπές, ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων κατ' έτος, και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο για 10 χρόνια και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αλλάξουμε πλήρως τη μορφή της αντιαεροπορικής και της αντιπυραυλικής μας πλέον ασπίδας, η οποία πλέον μπαίνει σε ένα από τα άκρως απαραίτητα, τα προαπαιτούμενα, διότι η βαλιστική παρουσία εκ μέρους της Τουρκίας είναι ισχυρά και ποσοτικός και ποιοτικός, οπότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εκτός όμως από την έδρα ενός συστήματος THAAD, στην περιοχή με κυρίως αντιβαλιστικές δυνατότητες, επικρισιακές δυνατότητες, συζητήθηκαν και τα Patriot. Ο Σάββας είπε, και γιατί να το κάνουμε αυτό. Και συμφωνώ απολύτως μαζί του. Να κινηθούμε προς την Ευρώπη και να έχουμε στην περιοχή ένα σύστημα το οποίο θα υπηρετήσει σε λίγο στο πολεμικό ναυτικό στη χειρασία του έκδοση. Όσοι ασχολείστε, το έχετε καταλάβει. Μιλάμε για το SAMP κάθετος TAF. Με βλήματα χερσαία τύπου Aster 30. Τη χερσαία τους έκδοση. Αυτό θα δημιουργούσε νέα δεδομένα. Και προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε. Στο κάτω-κάτω έχουμε εμπλακεί με την MBDA France,
Μπορεί αργότερα να εμπλακούμε και στην MBDA Italy και την MBDA UK και την MBDA Deutschland και, εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι MBDA που περιστρέφονται πέραν της μητρικής. Πρέπει κάποια στιγμή να συνεννοηθούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού και, φυσικά, τι υποκατασκευαστικό έργο πάρα πολύ σοβαρό σε ποσοστό θα αναλάβουν οι ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες. Τελειώσαμε? Όχι. Δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόβλημα της Κρήτης, το αμυντικό πρόβλημα, το οποίο είναι, ξέρετε, είναι από τους βασικούς γεωστρατηγικούς στόχους της Τουρκίας, της Νεοθωμανικής Τουρκίας, μετανιώνουν και κλαίνε, διότι απόλεσαν την Κρήτη. Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν η νήσος πρέπει να διαθέτει και μία επανδρομένη αεροσκάφη. Πρέπει να διαθέτει και ένα ραντάρ το οποίο να βλέπει πέραν του ορίζοντος. Υπάρχουν πάρα πολλές ρυζήσεις. Θα μπορούσε κάλλιστα, το έχω πει και σε παλαιά εκπομπή, να έχει και ένα Aegis Ashore, όπως έχουν οι Αμερικανοί σε άλλες χώρες. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελήσει προπύργιο μιας νέας αντιβαλιστικής άμυνας, η οποία θα κοιτάει προς την Τουρκία. Είπαμε, τα δεδομένα αλλάζουν. Επί το χείρο για τις σχέσεις Δύσος και Νεοθωμανικής Τουρκίας. Ήδη το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης έχει πάρα πολλούς σχεδιασμούς και απαιτούνται, φυσικά, και τα αντίστοιχα κονδύλια. Ναι, λοιπόν, πρέπει να δώσουμε και τα κονδύλια που πρέπει, που απαιτούνται, προκειμένου να γίνουν οι κινήσεις αυτές που από χρόνια, από δεκαετίες ζητούνται. Αναφέρω προσφάτως μια συζήτηση η οποία έγινε και παρουσία του αρχηγού Γεθάτου Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου σχετικά με την 32 ταξιαρχία πεζοναυτών και την εκπεριτροπής στο Βόλο, έτσι, στην περιοχή της Μαγνησίας του Βόλου, στο λιμένα του Βόλου. Μετακίνηση και εκεί να αναβλοχούν ένας αριθμός αρματαγωγών, ούτως ώστε οι πεζοναύτες να μπορούν να εκπαιδεύονται, να είναι δίπλα. Υπάρχει και μια άποψη, στην οποία εγώ την εστερνίζομαι τελικώς, που να λένε ότι οι πεζοναύτες, γιατί όχι, θα μπορούσαν κάλλιστα να ανήκουν στο πολεμικό ναυτικό. Δεν είναι κάτι το αιρετικό. Και να είναι μια δύναμη η οποία πραγματικά να βελτιωθεί. Αλλά αυτά χρειάζονται πάρα πολλά κονδύλια και πολύ μεγάλο σθένος για να αντιμετωπιστούν και κάποιες άλλες εσωτερικά προβλήματα στη λεγόμενη εσωτερική, στο μικρό πόλεμο της εσωτερικής διακλαδικότητας που παρατηρείται σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις άνα την Ιφίλιο, σε εισαγωγικά όλα αυτά. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά, δηλαδή η συμφωνία ως με Κύπρο, η υπογραφή με την Ελλάδα των συντεταγμένων που ουσιαστικά καθορίζει ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών και το διάταγμα καθορισμού ορίων ΑΟΣ με τη Λιβύη, βάζουν την Κρήτη στο επίκεντρο των στρατηγικών εξελίξεων στην περιοχή. Είναι το μόνο νησί το οποίο ουσιαστικά εποπτεύει, έτσι, όλη αυτή την περιοχή. Είναι η μόνη περιοχή στην οποία υπάρχουν τεράστια συμφέροντα και, και μια από τις μεγαλύτερες βάσεις της Ατλαντικής Συμμαχίας. Είναι η νήσος εκείνη η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ορμητήριο, ναι, ως ορμητήριο για επιχειρήσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, πέραν του Αιγαίου και στη Βόρειο Αφρική. Και με αυτόν τον τρόπο η Αίγυπτος θα αισθάνεται, όπως και η Λιβύη του Χάφταρ, πολύ πιο ασφαλής από ενδεχόμενες εμπλοκές νεοθωμανικών δυνάμεων. Ναι, νεοθωμανικές είναι οι δυνάμεις των Τούρκων σήμερα, νεοθωμανοί είναι. Και κυρίως θα περιφρουρήσει τις συμφωνίες για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, οι οποίες έπονται. Και σίγουρα στον τομέα του τουρκο-λιβικού μνημονίου, το οποίο ακυρούται και ουσιαστικά έχει τεθεί στο περιθώριο με όλες αυτές τις δράσεις, η Κρήτη θα είναι εκείνο το σημείο, θα είναι το pivot, ο άξονας εκ των οποίων θα περιστραφεί και θα συνθλιβεί η τουρκική γεωπολιτική αρχιτεκτονική για την κατάληψη των υδάτινων εκτάσεων και τον έλεγχο αυτών της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Ας είμαστε έτοιμοι, ας δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να αναδειχθεί η Κρήτη στο πιο ισχυρό ορμητήριο και βάση όλων των ειδών για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο καιρός γάρ εγγύς. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με πολλά ενδιαφέροντα θέματα αμέσως μετά.
Επανήλθαμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Να πω κάτι ξανά πάλι σε ορισμένους φίλους που με ρωτούν αν διαβάζω κάποιο κείμενο. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο κείμενο. Όλα αυτά που βλέπετε είναι από στήθος. Η εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια ως αμυντικός αναλυτής και μια ιδιαίτερη έτσι ικανότητα μου δίνουν την ευκαιρία να μιλάω χωρίς κείμενο. Άλλωστε, όσοι έχετε παρακολουθήσει ομιλίες μου, είτε σε διάφορα φόρα, είτε στην ελληνική αγωγή, θα καταλάβετε, θα ξέρετε ότι δεν χρησιμοποιώ ποτέ κείμενο. Ένας ποδοσφαιρικός όρος. 10 κενά και να καίει. Λόγω του Κατάρ, λόγω του Μουντιάλ κλπ. Όμως εδώ δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιους όρους. Γιατί το 10ο Rafale F3R, το 4ο καινούριο, αύριο προσγειώνεται στην αεροπορική βάση της Τανάδρας, της Τανάγρας, στο σχηματάρι, δίπλα από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, στην 114 πτέρυγα μάχης και θα αποτελέσει άλλη μια ζωντανή μονάδα, γιατί τα Rafale, τα αεροσκάφη, πάσης φύσεως είναι ζωντανές μηχανές. Ναι, ζωντανεύουν χάρη στους χειριστάς που τα επανδρώνουν. Την μοίρα 332 Γεράκη. Γέραξ, Γέρακες. Αλλά έχονται κι άλλα. Με αυτές τις φωτογραφίες από τον Σβιντερέσκι, τον Μασχέτ Σβιντερέσκι, ο οποίος είναι Πολωνός, αντιλαμβάνομαι, αν δεν κάνω λάθος, που βλέπουμε τα επόμενα Rafale, το μονοθέσιο 453 και το διθέσιο 441, να πραγματοποιούν προσαπογειώσεις στον Μπορντό. Έρχονται. Τι σημαίνει όμως 10 Rafale? Σημαίνει φόβος και τρόμος εις την άλλη πλευρά του Αιγαίου, χαρά και αγαλίαση εις το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και φυσικά στο ΓΕΑ. Μερικές φορές μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάποιες λεκτικές υπερβολές, αλλά ξέρετε, έχουμε πάρα πολλά χρόνια να νιώσουμε έτσι. Όσοι είμαστε εμείς που ασχολούμαστε με τα θέματα αμήνης και εθνικής ασφαλείας, το ότι προσγειώνονται μαχητικά καινούργια και μεταχειρισμένα με τα εθνόσημα, μετά από πάρα πολλά χρόνια απαξιώσεως, είχαμε φτάσει στο σημείο να έχουμε μια πολεμική αεροπορία λόγω των μνημονίων και λόγω των περικοπών. Όλο λέει μειωνόταν το λίπος των αμυντικών δαπανών και ουσιαστικά βγάζαμε το δέρμα μας και ξύναμε τα κόκαλα μέσα κάτω από αυτό. Η Ελλάς είναι μια χώρα με πολυχιλιετή εθνική ιστορία και παράδοση. Είναι η πατρίς του ελληνικού έθνους. Το έθνος απαιτεί θυσίες για την προστασία του και ήμεθα υπό απειλή και εξωτερική και δυστυχώς και εσωτερική. Γι' αυτό κάθε φορά θυμίζω ότι μαζί με αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη πρέπει να αντιμετωπίσουμε επίσης τη λάθρο εισβολή και το λάθρο επικισμό. Κάτι το οποίο στο παρόν, στο σημερινό Κησία, έγινε επίσης μνήμα για την πορεία του φράχτη στον Εύρο, κάτι που πρέπει, τιμώντας και τη μνήμη του Καραγώγου, ο οποίος έπεσε μαχόμενος αυτή την περίοδο, δολοφονία από τουρκικά πυρά. Έχω κάνει ολόκληρη εκπομπή σχετικά με τον Καραγώγο. Μπορείτε να τα αναζητήσετε, είναι πριν από 3 χρόνια περίπου. Περίπου, ίσως και παραπάνω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η εκπομπή κοντεύει παιδόν, όχι παραπάνω, 4 χρόνια είναι. Η εκπομπή πλησιάζει στα 7 της χρόνια. Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι η πολεμική μας αεροπορία, δηλαδή εμείς που δίνουμε το εστέρημά μας για να έχουμε όχι απλά μια αεροπορία, όπως μου είχε επιμεστηρευτεί και ο πτέραρχος Γιώργιος Καρλάτος, καλησπέρα πτέραρχε, το να έχεις την δευτέρα καλύτερα αεροπορία, στο σύγχρονο πεδίο, αεροπορικό πεδίο μάχης, δεν αρκεί. Έχεις χάσει. Ο στόχος είναι να έχεις την πρώτη και καλύτερα πολεμική αεροπορία. Αεροπορική κυριαρχία, αεροπορική επικράτηση. Και αυτό γίνεται με τα Rafale. Και αυτό γίνεται με τα όπλα των Rafale, τους Meteor κυρίως. 10 μαχητικά Rafale σημαίνει ότι από την άλλη πλευρά η πιθανότητα προσβολής και καταστροφής στον αέρα από 30 έως 40 μαχητικών είναι εξαιρετικά αυξημένη. Και επειδή την προηγούμενη φορά αναφέρθηκα στην εμβέλεια των Meteor,
Η εμβέλεια θα καθοριστεί από τις συνθήκες βολής, τις παραμέτρους βολής και κυρίως από εκείνα τα στοιχεία τα οποία δεν αποχαρακτηρίζονται. Εγώ μίλησα με στοιχεία τα οποία είναι αποχαρακτηρισμένα, αλλά σαφώς είναι υποδεέστερα των πραγματικών. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Έρχεται λοιπόν και το 10ο Ραφάλ. Μέναμε μόνο εκεί? Όχι βέβαια. Κοιτάξτε κάτι. Τι ωραία εικόνα. 25η τεθωρακισμένη ταξιαρχία. Μάρντερ 1α3. Τεθωρακισμένο όχημα μάχης. Αυτά ήδη, μέχρι να φτάσουμε να πληρωθεί ο αριθμός των 40 ατόμα, τα οποία προέκυψαν από την ανταλλαγή ισαρρύθμων BMP1. Αυτά λοιπόν τα ατόμα Μάρντερ, πρέπει να τα δείτε, είναι ωραίο το στο περιβάλλον, το ελληνικό, με τα χρώματα. Πάω και λίγο έξω να με ακούτε μόνο και μόνο να βλέπετε. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο περίμεναν οι μηχανοκίνητοι και το θωρακισμένοι σχηματισμοί του ελληνικού στρατού γίνεται πραγματικότης. Ήδη δοκιμάζονται σε βολές, σε ασκήσεις και όχι μόνο σε παρελάσεις. Τα Leopard 2 Α4 και τα Leopard 2 Hell του 4ου Σώματος Στρατού, είναι στη ζώνη ευθύνης του 4ου Σώματος Στρατού, έχουν πλέον ένα ικανότατο τόμα το οποίο μπορεί να τα συνοδεύει. Και εύχομαι στο μέλλον να αυξηθεί και ο αριθμός τους. Άλλο τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού, τα TOMP, και άλλο τα τόμα. Εμείς είχαμε τα Mi-113, τα παλέμοχα, τα ηρωικά, αλλά έχει βύσει εδώ και αρκετές δεκαετίες η εποχή τους. Αυτά τα οποία αντικατέστησαν τα τόμα, και μάλιστα δεν είναι ορθώς η λέξη, η φράση αντικαθιστώ. Όχι. Η σχεδίαση ήταν να φύγουν τα BMP1 με τα πάρα πολλά προβλήματα, τη δυσλειτουργία, την έλλειψη ανταλλακτικών και κυρίως την εξαιρετικά μειωμένη αξιοπιστία. Υπάρχει ένα εξαιρετικό κατατοπιστικό άρθρο για όσους δεν έχουν πιστεί για αυτή την κίνηση, του στρατηγού εναποστρατεία Δημητρίου Κυριάκου, πρώην διευθυντού της Διευθύνσεως Υπηκού Τεθωρακισμένου, ένας εξαιρετικός αξιωματικός και προσωπικός φίλος, όπου έδωσε το ακριβές επιχειρησιακό και μη στίγμα της αναγκαιότητας αυτής της κινήσεως. Θυμάμαι τον εαυτό που τα έτη το 2002-2003, διαπιστευμένο στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, με τους τότε αξιωματικούς και με τον τότε αντισυνταγματάρχη Κυριάκο, να συζητούμε για την προοπτική προμήθειας των Μάρντερ, αγοράς δηλαδή, έτσι μεταχειρισμένων, διότι τα Λέοπαρτ ήθελαν ένα αξιόπιστο σύντροφο, συμπολεμιστή και όχι τα 113. Ένα ερπιστριοφόρο και όχι ένα απλό τροχοφόρο. Όχι ότι αυτά είναι ίσονος σημασίας, αλλά για να μπορούν να προελάβουν σπεδιάδες Ανατολικής Θράκης, πότε, όταν ο εχθρός του γένους, όπως τα αναφέρει ο Κουντουριώτης, διαπράξει το μεγαλύτερο σφάλμα της συγχρόνου μεταπολεμικής ιστορίας του. Τα Mi-11-17 Guardian, τα οποία αποκτήθηκαν κατά εκατοντάδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε τώρα, εάν αργούσαμε ένα χρόνο σε αυτές τις κινήσεις που έχουμε κάνει, ίσως τίποτα από αυτά να μην υπήρχε στις ποσότητες που θέλαμε και όλα να είχαν φύγει για την Ουκρανία. Η απόφαση λοιπόν ήτο τα τόμα να πάνε εκεί που έπρεπε, στο 4ο Σώμα Στρατού, και στην περιοχή των νήσων να έρθουν τα Mi-11-17. Και επειδή παινία τέχνας κατεργάζεται και εμείς είμαστε φίλοι και της παινίας αλλά και των τεχνών, χάρη στην ελληνική μύτης, έτσι, με ήττα, έχουμε μια εξαιρετική εικόνα, την οποία προέρχεται από περιοχή της Ασδέν και δείχνει ένα Mi-11-17 Guardian με κάποιες προσθήκες. Εγώ δεν θα αναφερθώ στα όπλα τα οποία φέρει, που έχουν προσθεθεί στους έστωρες κλπ, αλλά σε αυτές εδώ τις συσκευές, όπου πρακτικά τα οχήματα τα συγκεκριμένα θα συνεργάζονται πλέον με μη επανδρομένα αεροσκάφη, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο την τακτική εικόνα στις μονάδες μάχης του πεζικού και στις άλλες συνεργαζόμενες μονάδες του πυροβολικού κλπ. Ο ελληνικός στρατός ήδη, με τα βήματα τα οποία κάνει, με την προσθήκη των Spike and Loss το αμέσως επόμενο διάστημα, δημιουργεί πραγματικά πρωτόγνωρα δεδομένα μετά από απραξία άνω της δεκαετίας.
Χρειαζόμαστε δισεκατομμύρια προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι κοστίζουν τα οπλικά συστήματα. Είναι βαρύς ο φόρος της ελευθερίας. Αυτά είναι η αποτροπή. Μια φορά θα τα χρειαστούμε, όταν η αποτροπή θα πάψει να λειτουργεί. Και τότε θα κληθούν όλοι να μάθουν τι έχουν ακριβώς βιώσει στην εκπαίδευση, διότι οι έφεδροι θα πάνε να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή, σύν τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς και τα λοιπά μόνιμα στελέχη, μαζί με τους επαγγελματίες οπλίτα και τους οπλίτες βραχίες ανακατατάξεως. Όμως βρισκόμαστε σε έναν δρόμο όπου ανακάμπτουμε με γρήγορο ρυθμό. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Ανακάμπτουμε με γρήγορο ρυθμό και παράλληλα ανακάμπτουμε με ταχύτερο ρυθμό σε επίπεδο γεωπολιτικής. Διότι η γεωστρατηγική αξία του ελληνικού χώρου μετά από αρκετά χρόνια αρχίζει και δείχνει ποια είναι εκείνα τα σημεία της ναυτικής γεωγραφίας εν γέννη, τα οποία αξιοποιήθηκαν, επρόκειτο να αξιοποιηθούν στο παρελθόν, αλλά λόγω των ειδικών σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας, να τα λέμε και αυτά, δεν αναγνωρίζονταν στο χάρτη. Ένα από αυτά είναι ο λιμένας της Αλεξανδρουπόλεως. Μάλιστα. Αλεξανδρούπολης, Port Authority. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ, από τον οποίο πήρα από ένα tweet τη συγκεκριμένη φωτογραφία, ο οποίος είναι και ο διευθύνων σύμβουλος του λιμένος, μας πληροφόρησε για κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εντός των τελευταίων 19 ημερών, ο χρόνος το 2022 ολοκληρώνεται, είχαμε 19 σιδηροδρομικά δρομολόγια πέραν των οδικών και των προωθήσεων προς ΗΠΑ. Δηλαδή, ο Αμερικανικός στρατός, εμάς μας ενδιαφέρει οι Αμερικανοί, να υπολογίζουν ακόμα περισσότερο στην γεωστρατηγική αξία της Αλεξανδρουπόλεως, του λιμένους, των εγκαταστάσεων και τώρα πλέον που θα είναι μέλος του Trans-European, του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η Αλεξανδρούπολη θα συνδέεται σιδηροδρομικώς με την ενδοχώρα της, πες και είμαστε η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έτσι, την Βουλγαρία, τη Ρουμανία, Πέριξ και Κήθε του Δουνάβεως, με την Βάρνα, και είναι πλέον δεδομένο ότι όλα αυτά που θα έπρεπε να περάσουν μέσω των στενών Δαρδανέλια, θάλασσα Μαρμαρά, Βόσπορος, από τον Ελίσποντο μέχρι το Βόσπορο και από εκεί στον Εύξεινο Πόντο, τώρα όλα μεταφέρονται μέσω του λιμένου σε Αλεξανδρουπόλεως. Αυτό είναι όφελος για το εθνικό γεωστρατηγικό συμφέρον. Αναβαθμίζει τη γεωπολιτική αξία της χώρας μας. Και δείχνει, είμαι από εκείνους ο οποίος χαίρομαι, διότι προδεκαετίας και σε άρθρο μου είχα αναφερθεί στην ανάγκη δημιουργίας ενός άξονος από την περιοχή της Ελλάδος και της Αλεξανδρουπόλεως μέχρι την Βαλτική. Είχα τότε πραγματοποιήσει μια πρόβλεψη ότι όσο προχωράει το ζήτημα της απεξαρτήσεως από τις ρωσικές και γενικώς αραβικές ενεργειακές πηγές, κυρίως τις πρώτες, και εφόσον αποδειχθεί με καθυστέρηση πολλών ετών και όντως ήταν ο αληθές ότι ο ελληνικός χώρος κρύβει μεγάλες ποσότητες υδρογόνων ανθράκων, θα έπρεπε να στηριχθούμε και μέσω της χώρας μας σε αυτές, να τροφοδοτήσουμε επωφελία μας τις χώρες της Βαλκανικής, φτάνοντας μέχρι και την Πολωνία στην Βαλτική. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να συζητάμε και να μιλάμε με τους Πολωνούς. Η Πολωνία είναι μια δύναμη η οποία παραδοσιακά έχει ταχθεί υπέρ των συμφερόντων της Δύσης. Οι Πολωνοί ήταν εκείνοι οι οποίοι βοήθησαν και με την αποφασιστική τους παρουσία και στρατιωτική τους παρουσία αναχέτησαν τους Οθωμανούς στην κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, ο λιμένας Αλεξανδρουπόλεως δεν εξυπηρετεί απλώς αμερικανικά σχέδια. Μην το βλέπετε έτσι. Σαφώς και το κάνει. Αυτό που εξυπηρετεί είναι στο γεωπολιτικό χρηματιστήριο τη χώρα μας. Η υπεραξία που λαμβάνουν είναι πολλαπλάσια. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Ο Ρουχανί. Παλιά, ο Ερντογάν με τον Πούτιν κάτω από το βλέμμα του Χομεϊνί. Και εδώ, τώρα με τον Ράισι,
με τον Ράισι, ο Πούτιν και ο Ερντογάν. Τι είναι αυτό που βλέπετε? Πήρα το tweet από το Ιάμινα. Εξαιρετικά τα παιδιά, συγχαρητήρια. Και εις άλλα, πάντοτε εις ανώτερα. Εξαιρετική πηγή πληροφορήσεως. Ο Μενέντες, προχθές, εμφανίστηκε στην Αμερικανική Γερουσία. Και τι είπε? Τους μίλησε με έργα, εικόνες, δεδομένα για τη σχέση μεταξύ Τουρκίας, με το Ιράν και τη Ρωσία. Δηλαδή με τις αναθεωρητικές δυνάμεις της Κεντρικής Ασίας. Και το έκανε αυτό για να δείξει σε όλους, προσέξτε λέει, δικτάτορες, κοιτάξτε λέει μόνο στους ηγέτες λέει με τους οποίους συνεργάζεται. Ποιος? Ο Ταγκίπ Ερντογάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λέει δεν πρόκειται να δώσουν, εννοώντας την άδεια για την προμήθεια, εννοώντας τον F-16 και την αναβάθμιση των υπολείπων 80-40 στα χέρια του Ερντογάν. Ως επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας δεν πρόκειται, I will not approve, δεν πρόκειται να εγκρίνω οποιαδήποτε, εννοώντας πώληση F-16 για την Τουρκία, μέχρι να σταματήσει, until he halts, την εκστρατεία του και την επιθετική του πολιτική σε ολόκληρη την περιοχή. Δηλαδή δεν έθεσε θέμα μόνο υπερπτήσεων, που το είπε, δεν έθεσε θέμα απειλής των ελληνικών συμφερόντων, δεν έθεσε θέμα προσβολής ελληνικών πολιτικών στόχων με πυράβλους, βαλιστικούς, δεν έθεσε θέμα μόνο τέτοιο, είπε, έβαλε και την Κύπρο, έβαλε και τη Συρία στη μέση. Ή η πιο ηχηρά στάσεις που θέλει να σταματήσει Αμερικανού πολιτικού υψηλοβάθμου εκπροσώπου την τουρκική, την νεοοθωμανική αναθεωρητική πολιτική στην περιοχή μας. Ο Μπομπ Μενέντες δεν είναι ένας Αμερικανός πολιτικός ο οποίος λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων της Ελλάδος όπως γράφουν οι τουρκικές φυλάδες. Ο Μπομπ Μενέντες λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων των ΗΠΑ. Βλέπει το μέλλον που έρχεται. Βλέπει ότι αν δεν σταματηθεί τώρα αυτή η αναθεωρητική πολιτική του Ταγκίπ Ερντογάν, στα επόμενα χρόνια θα είναι αδύνατο να την ανασταματήσουν με ειρηνικό τρόπο. Και εδώ ο ειρηνικός τρόπος είναι η άρνηση πωλήσεως μαχητικών αεροσκαφών. Ο επόμενος τρόπος είναι ο βομβαρδισμός τους και η προσβολή τους. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Εκείνη θα φταίνε βέβαια. Δεν μπορώ, θα καθίσω κάπου εδώ ανάμεσα. Αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος. Υπουργός Εθνικής Αμήνης, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Αρχηγός του πολεμικού ναυτικού, αντινάβραχος Στελιανός Πετράκης. Οι εξοπλισμοί δεν τελείωσαν. Οι εξοπλισμοί συνεχίζονται. Φίλοι και φίλες που με ακούτε, η πατρίδα είναι έτοιμη να πράξει τα δέοντα. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι η πιο καθαρή εγγύηση της αποφασιστικής στάσεως σε περίπτωση πάσης φύσεως εχθροπραξιών και της τελικής επικρατήσεως των ενόπλων δυνάμεων στο πεδίο της μάχης σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Στο Κισαία σήμερα ελήφθησαν πολύ σημαντικές προαποφάσεις. Έγιναν συζητήσεις σε βάθος. Αυτό που θα ξημερώσει το 2023 δεν θα το έχετε ξαναδεί. Η Ελλάς είναι αποφασισμένη να πράξει εκείνα, τα λέω δέοντα, για τις ανάγκες της εκπομπής, προκειμένου όχι απλώς να προχωρήσει σε άρνηση και αποτροπή, αλλά σε νίκη και συντριβή του αντιπάλου. Δεν είναι λόγια του αέρος. Είναι εκτίμηση που εδράζεται στις μέχρι τώρα αποφάσεις, σε αυτές που ξέρετε, σε αυτές που δεν γνωρίζουμε και σε εκείνες τις οποίες θα μας ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, είναι πανέτοιμες να θυμηθούν το αρχαίο ρητό, όπως εγώ το έχω διαμορφώσει από το Α
70 του Θουκυδίδου. Παραδύναμη τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δεινής ευελπίδες. Σας ευχαριστώ και καλά Χριστούγεννα.